techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σου παρουσιάσω το Nokia Lumia 920. Το Lumia 920 είναι η ναυαρχίδα της Nokia στα smartphones με λειτουργικό σύστημα Windows Phone 8 και έρχεται με οθόνη αφής 4,5 inches, τεχνολογίας LCD IPS με ανάλυση 1280x768 pixels. Ενσωματώνει διπύρινο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon S4 χρονισμένο στο 1,5 GHz και μνήμη RAM 1 GB. Ενσωματώνει 32 GB αποθηκευτικό χώρο για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία σας και δεν δέχεται κάρτες μνήμης microSD. Έχει μπαταρία 2000 mAh, NFC και μπροστινή κάμερα 1,2 MP με δυνατότητα λήψης βίντεο HD 1280x720 pixels. Το τελευταίο και καλύτερο σας το άφησα για το τέλος, κάμερα 8,7 MP με τεχνολογία Pure View και οπτικά Miracle Zeiss. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το Lumia 920, από τα καλύτερα smartphones που κυκλοφορούν ή τουλάχιστον για να είμαι πιο αληθινός μαζί σας. Έλεος ρε παιδιά, Δεκέμβριο 2012 κυκλοφόρησε το κινητό, έχει ευχαριστηθεί ο κόσμος, μην πω τι άλλη λέξη, έχει καραφτιαχτεί με αυτό το κινητό και τις δυνατότητες της κάμερας και πάμε τώρα αρχές Απριλίου, πρωταπριλιά, σήμερα σαν ψέμα μου φαίνεται ότι 3-4 μήνες μετά το έχω στα χέρια μου. Να σας πω την αλήθεια, είχα στεναχωρηθεί, παύλα χαλαστεί, που έχει περάσει τόσο καιρός. Το έχω καμιά δεκαριά μέρες στα χέρια μου, δεν μου έκανε όρεξη να το δοκιμάσω. Τέλος πάντων, δεν θα πω ότι έκανα την καρδιά μου πέτρα, μιας και πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον κινητό και θα χαρώ πάρα πολύ να σας το παρουσιάσω. Όμως, όπως και να το κάνουμε, έχω έτσι λιγάκι είχα μείνει έτσι δυσαρεστημένος. Στο κόκκινο χρώμα που το έχουμε εδώ πέρα, αν θυμάστε, αρχές Δεκεμβρίου το είχα πιάσει στα χέρια μου σε ένα ταξίδι που είχα κάνει εξωτερικό, το είχε ένας Ρώσος συνάδελφος, του το είχα ζητήσει, είχαμε κάνει ένα hands-on. Να λοιπόν που πάλι το κόκκινο κλήρωσε να έχω στα χέρια μου και θα σας το παρουσιάσω με Windows Phone 8 λοιπόν. Γενικά η εντύπωση που σου αφήνει στο κόκκινο, μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι μαύρα εδώ πέρα τα κουμπιά, κάνει πάρα πολύ καλή αντίθεση, το βλέπετε και εδώ πέρα και πίσω αυτό. Ένα χρώμα που δεν θα διάλεγα βέβαια, όπως δεν θα διάλεγα και το λευκό, ίσως το μαύρο θα ήταν το καλύτερο για τα μέτρα μου. Πάντως ένα Lumia κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε συναδέλφους, δημοσιογράφους για να το δοκιμάσουν, θα το έχετε δείτε και αλλού το κόκκινο, αυτό έχω και εγώ στα χέρια μου. Γενικά η αίσθηση θα έλεγα ότι είναι μεγάλο το κινητό, βλέπετε και τα περιθώρια εδώ πέρα και πάνω, προσπαθούμε να είναι μικρά τα περιθώρια στην οθόνη δεξιά-αριστερά, εδώ είναι λίγο έτσι μεγάλο, δηλαδή για 4,5 ίντσες είναι θηρίο το κινητό στο χέρι, όπως και το πάχος του είναι αρκετά, είναι παχουλό το κινητό. Και το βάρος 185 γραμμάρια, τι ψωνίζεις ρε μαν. Εντάξει, πάντως, δηλαδή τι να πω, ότι θέλω το 928 που λένε ότι θα βγει στην Αμερική και θα είναι αλουμινένιο και πιο λεπτό. Πάντως η ποιότητα κατασκευής είναι πάρα πολύ καλή, είναι unibody όπως θέλω να το λέω ο Έλληνας. Το σασί γύρω γύρω βλέπετε και μέσα σε αυτό κουμπώνει, βυθίζεται η οθόνη, είναι πολύ ωραίο που εδώ στις άκρες κάνει έτσι μια καμπύλη τελείωμα και δίνει πραγματικά πολύ ωραία αίσθηση, μπορείτε να το δείτε εδώ στο zoom που κάνω. Θέλω να σας πω για την οθόνη ότι μπορεί να μην είναι AMOLED αλλά το μαύρο της είναι πραγματικά εξαιρετικό ή μάλλον θα έλεγα πολύ ελάχιστα πιο κάτω από μια κλασική AMOLED που φημίζεται για το μαύρο. Κοιτάξτε εδώ πέρα λεπτομέρεια, δεν ξέρω, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό το κινητό σε ό,τι αφορά σχεδιαστικά και ποιότητα κατασκευής. Αυτές οι δύο βιδούλες είναι εδώ, ηχεία τα οποία δεν ξέρω αν είναι στερεοφωνικά ή απλά είναι ένα από μέσα με δύο διαφορετικές τρύπες. Πάντως και από τις δύο μεριές παίζει ήχος, δυνατός ήχος, θα το ακούσουμε μετά. Micro USB εδώ. Camera button, power button, συμπλήν ήχος και μικρόφωνο εδώ πάνω, το πρέπει να είναι το δεύτερο μικρόφωνο, δεν είμαι σίγουρος, ή το πρώτο. Ίσως είναι ένα κάποιο δεύτερο που κάνει noise cancellation για τους εξωτερικούς ήχους, για τον περιβάλλοντα ήχο. Έξοδος ακουστικών και οι κάρτες μνήμης εδώ, micro SIM,
με το κλασικό, βάζεις μέσα το συνδετηράκι και βγαίνει το πορτάκι έξω. Αυτά σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό διάκοσμο της συσκευής. Μάλλον να συνεχίσω και εδώ λίγο με τα capacitive buttons back, home και search. Και εδώ μπροστά Nokia, διακριτικά πάνω εδώ δεξιά, πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτω από το γυαλί. Και εδώ πέρα η κάμερα 1,2 MP με δυνατότητα λήψης βίντεο HD. Πίσω Carl Zeiss, οπτικά μέρη, Nokia PureView τεχνολογία, θαυμάστε εδώ πέρα τον φακό. Τραβάει πάρα πολύ ωραίο βίντεο, σταθερό και ιδιαίτερα καλές φωτογραφίες. Σε κάποιο άρθρο ίσως αν προλάβω τις επόμενες μέρες θα σας δείξω δείγμα βίντεο, πραγματικά όμως είτε σας δείξω είτε όχι θα πρέπει να πιστέψετε εμένα, αλλά και τόσο κόσμο που το έχει δοκιμάσει και έχει πει τα καλύτερα λόγια για την κάμερα, ότι σε ό,τι αφορά κάμερα θα είστε και βίντεο, σταθερό βίντεο, χωρίς τρεμόπαιγμα θα είστε πολύ ευχαριστημένος. Αλλά εντάξει, επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω να γίνομαι έτσι εμπαθής, ότι το κινητό είναι παχουλό και ειδικά έτσι τώρα και αυτό το γυαλιστερό, το κόκκινο, όσο ωραίο και να είναι, όσο και να το ευχαριστιέσαι έχοντας το στο τραπέζι, ναι, γιατί κακά τα ψέματα, ένα κινητό θέλουμε να κάνει παπάδες, αλλά μας αρέσει να είναι και όμορφο, κομψό, να ταιριάζει με το στυλ μας. Πολλές φορές ψωνίζουμε κινητά με βάση το στυλ, όπως και εδώ πέρα τώρα ένα κατακόκκινο. Πρέπει να έχεις το ιδιαίτερο θέμα για να το επιλέξεις, να σ' αρέσει πολύ. Ένα περίεργο κόκκινο, αλλά είναι τώρα έτσι μεγάλο, όπως έλεγα πριν, και γυαλιστερό στο κόκκινο, κάνει πολύ μπαμ. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε μέσα την πλοήγη στο μενού. Να πω ότι η οθόνη, εκτός από το πολύ καλό μαύρο που είπα πριν, πραγματικά σε συνθήκες με έντονο φως, όπως κάτω από τον ήλιο, αναπαράγει εξαιρετικά, βλέπεις κάτω από τον ήλιο. Είχε τύχει πριν κάνα δύο Σαββατοκύριακα και είχα πάει μια εκδρομή, ένα τριήμερο, και το είχα χρησιμοποιήσει, είχα κάνει εξόρμηση έξω στο βουνό και ήμουνα με το κινητό ντάλα κάτω από λιακάδα και πραγματικά πλάι-πλάι είχα τον Galaxy S3, καμία σχέση, πεντακάθαρα όλα στην οθόνη του Lumia 920, αν και γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ κοντά τα εικονίδια στο εξωτερικό γυαλί, δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ, έχει καλή γωνία θέασης για την LCD IPS, αλλά δεν αισθάνεσαι ότι αγγίζεις τα εικονίδια, υπάρχει αρκετό κενό μεταξύ γυαλιού και οθόνης. Μία παρατήρηση και αυτή. Εδώ λοιπόν, κλασικά Windows Phone 8, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους άλλους όχι. Nokia όμως, με πάρα πολλές εφαρμογές, οι οποίες είναι αποκλειστικά, θα τις βρείτε σε Nokia με Windows Phone 8 λειτουργικό σύστημα, και αυτό τα κάνει τα Nokia να ξεχωρίζει, μπορεί δηλαδή να λέμε ότι δεν υπάρχει καθόλου σχεδόν customization, δεν μπορείς να βάλεις wallpaper, δεν μπορείς να αλλάξεις κάποιο άλλο χρώμα στα εικονίδια μπροστά στα live tiles, μόνο κάποια προκαθορισμένα μπλε, πράσινο, κίτρινο, μοβ, σιάν, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Βέβαια με τα live tiles βλέπετε που αλλάζουν, είναι ζωντανά, μετακινούνται οι φωτογραφίες, βλέπετε εδώ πέρα, ή αν είχα κάποια bookmarks, δηλαδή μπορείς να το κάνεις έτσι πιο customized, να τώρα αλλάζουν εδώ πέρα οι φωτογραφίες. Και φυσικά Windows Phone 8, μιας και είμαι εδώ, μπορούμε να μετακινήσουμε έτσι τα live tiles ή να τα αφαιρέσουμε εντελώς ή να τους αλλάξουμε μέγεθος εδώ, πολύ μικρό, και να το μετακινήσουμε. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω χώρο άδειο πάνω, το τσιμπάω, το βάζω εκεί, το αφήνω και είμαι έτσι. Ή αυτό εδώ, για παράδειγμα, να το μεγαλώσω, να το μικρύνω, να το μεγαλώσω, να το μικρύνω, να το αφήσω έτσι. Αν θέλω τώρα να προσθέσω κάποιο άλλο μπροστά, πολύ απλά, εδώ, OneNote, καρφίτσω μας την έναρξη, πάει κάτω και αν θέλω το μεγαλώνω, δεν γίνεται παραλληλόγραμμο αυτό, και αυτά. Πάω πίσω, να συνεχίσω για τις εφαρμογές, ότι κάποιες είναι μόνο Nokia, Here Drive,
που είναι beta. Τα Nokia Maps γίνανε Nokia Here Maps και Here Drive. Δωρεάν χάρτες, πλοήγηση για πάντα, δωρεάν αναβάθμιση χαρτών για πάντα. Δεν χρειάζεται, ξεχνάτε το κάποιο λογισμικό για navigation και για πλοήγηση. Πάντα από τους καλύτερους χάρτες που θα βρείτε στην αγορά, Here Maps και Here Drive. Here Transit είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς που μπορείς, σου λέει τι μπορείς να κάνεις, ποια περνάνε από την περιοχή σου και τα, να και τα άλλο, σχεδίαση διαδρομής και τα λοιπά, και μπορείς να ξέρεις που θα, πώς θα, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς θα χρησιμοποιήσεις. Εντάξει, έχει και αυτό το γούστο του. Nokia Care, Nokia Express, Office, φυσικά Microsoft Office με Word, Excel, PowerPoint και OneNote. Πολύ ωραία. Ας πάω και στο Store, Nokia Collection, κάποιες εφαρμογές οι οποίες προτείνει η Nokia. Πάω πίσω, παιχνίδια π.χ. για να δούμε τα top δωρεάν τι έχουμε μέσα. Zulu Star, εγκατάσταση, τσεκάρουμε να δούμε και πώς γίνεται η διαδικασία από το Nokia Store να κατεβάζουμε εφαρμογές. Έχω συνδεθεί εδώ στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, κατεβαίνει, ρυθμίσεις εδώ, σύνδεση με το Xbox, συγχρονισμός αιτήσεων, εμφάνιση ειδοποιήσεων παιχνιδιών σε περιβάλλον Xbox, να και το avatar που έχω δημιουργήσει σαν συβλαχάκης. Πάω πίσω, home button, εδώ πάλι. Κάτι άλλο από εδώ, ίσως ανοίξω χάρτη να δούμε λίγο και το pinch. Θα ανοίξω εδώ Nokia Maps, Here Maps λέγεται πια. Για να δούμε. Εδώ, Αθήνα, πάμε πάνω Βόλο, που μου άρεσε πάρα πολύ τις προάλλες. Πέρασα υπέροχα στην Πορταριά αλλά και στο Βόλο. Να δω κάτω στην παραλία που είχε γίνει και παρέλαση που καθόμουνα. Μέχρι εδώ είναι το zoom. Πάρα πολύ ωραία. Λήψη χαρτών. Μπορούμε σε οποιαδήποτε χώρα, ευρωπαϊκή ή όχι, να κατεβάσουμε και να ξέρουμε ότι πηγαίνοντας εκεί θα έχουμε και στο Here Drive beta πλοήγηση. Βλέπετε εδώ πέρα, όπου θέλουμε, όπου και αν πάμε, κατεβαίνει δωρεάν. Πάω πίσω, ας μπούμε ρυθμίσεις, να δούμε γενικά Windows Phone 8, αριθμομηχανή, μπλα μπλα, και browser θέλω να ανοίξω. Εδώ, πάμε ρυθμίσεις, ήχη κλήσεων. Okay, μπορούμε να βάλουμε κάποιο ringtone δικό μας, μπορούμε να στείλουμε και να δεχθούμε αρχεία μέσω Bluetooth. Υποστηρίζεται πλέον στα Windows Phone 8 οι κάρτες μνήμης microSD, εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Εδώ πέρα στο Lumia 920 δεν έχουμε υποδοχή. Είμαστε με τα 32 GB ενσωματωμένη μνήμη και κάποια MB δωρεάν στο SkyDrive της Microsoft, όπως είναι δηλαδή το Dropbox και τα άλλα. Bluetooth, άγγιγμα αποστολής για το NFC είναι αυτό, ας το ανοίξω, okay, τοποθεσία, παιδική γωνιά, για να μπορούμε να κάνουμε να κλειδώνουμε το κινητό μας και να επιτρέπουμε σε παιδιά ή σε κάποιον άλλον, στο παιδί μας ίσως ή στο ξαδερφάκι μας, να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή παιχνίδια. Πόσες φορές δεν εμφανίζεται ένα κινητό σε μια συνάντηση, π.χ. μια οικογενειακή γιορτή, και βλέπεις ένα ξαδερφάκι ή ένα πιτσιρικάκι, ό, το καινούργιο κινητό έφερε να παίξει κανένα game. Εντάξει, μπορεί να έχεις μέσα καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο, να μην θες να δεις. Του ρυθμίζεις εδώ πέρα και παίρνει συγκεκριμένα παιχνίδια, ας πούμε, μπορεί να παίξει, συγκεκριμένα βίντεο να δει κτλ. Ωραίο, όλο το παιδική γωνιά. Ημερομηνία, ώρα, φωτεινότητα, αυτόματη το έχω βάλει εγώ. Είναι πολύ ευαίσθητη η οθόνη, μπορεί και με γάντια να χρησιμοποιηθεί. Δεν ξέρω, έχω εδώ ένα πανάκι εδώ δίπλα. Οπα, μας τα χάλασε τώρα. Όχι, να το, κανονικά. Τσακ. Okay. Ό,τι κάνει, ό,τι λέει, μάλλον κάνει. Ρυθμίσεις πάλι να δούμε πίσω. Bluetooth, φωτεινότητα, κάποιες πληροφορίες. Lumia 920.
με την τελευταία έκδοση λειτουργικού. Έχω κάνει όλα τα update. Ήχος, πρόσθετα πληροφορίες για το Nokia, εντάξει, GR και τα λοιπά. Εφαρμογές, ρυθμίσεις εφαρμογών, Explorer, Office, αναζήτηση, επαφές. Πάρα πολύ ωραίο το People, το έχουμε δει και σε άλλα. Πορτοφόλι που έχω μέσα τις πιστωτικές μου κάρτες, φωτογραφίες, κάμερα, χάρτες και τα λοιπά, για να κατεβάσουμε χάρτες, να ενημερώσουμε τους υπάρχοντες χάρτες και τα λοιπά. Παιχνίδια, μουσική, βίντεο, πάμε να δούμε, π.χ. εδώ, να ακούσουμε μουσική. Πάρα πολύ τούμπανο το ηχείο. Που εδώ βγαίνει ο ήχος. Για να δούμε λίγο ακόμα. Ωπα, μας πήρε στα αυτιά. Εδώ, για να ακούσουμε. Πολύ ποιοτικός ήχος και δυνατός. Δεν τα αφήνει η Nokia αυτά στο πόδι. Δεν μπορούσε να τα έχει αφήσει. Ήχος πάρα πολύ καλός. Να δούμε και βιντεάκια πως πηγαίνει η οθόνη. Εγώ δηλαδή την έχω δει σε πραγματικές συνθήκες, αλλά να ρίξετε μια ματιά και εσείς. Τώρα εδώ βέβαια είναι και το φως απ' έξω. Ο ήχος βλέπετε πόσο ωραίος. Κάτσε να ανοίξω κάτι άλλο. Για να δω. Country Road, εφαρμογές, συλλογή, βίντεο. Εδώ Spider-Man, Transformer. Για να δούμε εδώ. Πήραμε μια ματιά και από βίντεο και θα σας πάω και στις φωτογραφίες. Α, τις έκλεισα από εκεί πριν, για να κάνουμε μέσα, να δούμε και τα patterns που έχω, τα γκρι, μπλε και τα λοιπά. Εδώ είναι το άλμπουμ κάμερας, ας δούμε και μερικές φωτογραφίες που έχω τραβήξει εγώ. Πραγματικά πολύ ωραίες. Δείτε εδώ, αυτό είναι με την κάμερα του 920 και εδώ. Τέλειο με τα χρώματα πίσω. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει τραβήξει πίσω, αν και έχω εστιάσει μπροστά στο τραπέζι. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται κάτω ο βόλος από το βουνό πάνω που πήγα, δεν θυμάμαι. Δεν τα πάω καλά με τη μνήμη. Πραγματικά πάρα πολύ καλές φωτογραφίες και βίντεο. Κάτσε, έχω και κάτι άλλες ωραίες εδώ, όπως αυτή εδώ. Κοιτάξτε πόσο καλά φαίνεται πίσω. Και HD samples, να δούμε γενικά η οθόνη πώς θα πάει. Αυτή είναι που είχα τραβήξει με το 808, ανεκτήμητη φωτογραφία. Και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε αυτό που σας έλεγα σε ό,τι αφορά το πόσο καλό μαύρο και με αποτέλεσμα και contrast να έχει η οθόνη του Lumia 920. Ναι, τα patterns που σας είπα. Είδαμε βέβαια για την οθόνη πράγματα, αλλά θα μου λέτε που τα είδες αυτά. Για να δω. HD, πού είναι ρε παιδιά. Τα πέρασα, άλμπουμ, εικόνες, εδώ είμαστε, όχι, αυτά είναι screen. Α, μπορούμε να πάρουμε screenshot, τακ, έτσι, power button με home, πολύ καλό. Άλμπουμ κάμερας, πού τις πέρασα εκείνες τις φωτογραφίες. Α, να είμαστε. Το πράσινο λοιπόν της οθόνης, πολύ ωραίο, το μαύρο της οθόνης, το λευκό,
γκριζάρι λίγο, αλλά οκ. Okay. Μπλε, πολύ ωραίο φυσικό. Κόκκινο, πολύ ωραίο φυσικό. Μαύρο, κάτι άλλο δεν βλέπω. Αυτό και με τα χρώματα. Πάμε να σερφάρουμε και λίγο και θα κλείσουμε αυτό το βίντεο παρουσίαση, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουμε ξεπεράσει τα 20 λεπτά και θα κλείσει το κύκλωμα, όπως λένε και στην τηλεόραση. Ωραία, με πολύ όμορφα εφεδάκια. Δείτε εδώ πέρα πως το κάνει. Μου αρέσουν αυτά. Η καθημερινότητά μας είναι αυτή με ένα κινητό. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τίποτα δεν έχουμε, κανένα λαγκάρισμα, ούτε κάτι άλλο, το έχετε δει. Σε καθ' όλη τη διάρκεια που δουλεύω τη συσκευή. Πάνω εδώ πέρα δεν έχουμε status bar, απλά μπορούμε να τσεκάρουμε αν είχα κάρτα SIM μέσα, αν ήταν 3G ή όχι, ότι είμαι στο Wi-Fi και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ξεχνάω κάτι άλλο, ναι, ίσως ξεχνάω μέσα λίγο στην κάμερα να μπω. Ας βγάλω εδώ πέρα, που το θυμήθηκα αυτό, όλο εκπλήξεις είμαι. Για να δούμε εδώ. Και έτσι, για να πάμε στις φωτογραφίες, ρίξτε μια ματιά εδώ. Σούπερ, έτσι, ευκρίνεια, όχι αστεία. Οπ! 25 Μαρτίου ήταν εκείνο. Techblog.gr, πάμε να κλείσουμε με τον επίλογο για το Lumia 920. Πάμε. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το hands-on του Nokia Lumia 920. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω, μάλλον δεν ξέρω ακριβώς τι αίσθηση μου αφήνει αυτό το κινητό. Από τη μία είμαι ενθουσιασμένος, κρατάω το καλύτερο που μπορεί να προσφέρει σήμερα η Nokia σε smartphones με το λειτουργικό σύστημα Windows Phone 8, αλλά από την άλλη λίγο ότι είναι παχουλό, λίγο ότι είναι βαρύ. Ίσως θα ήθελα μια υψηλότερη ανάλυση στην οθόνη που ωραιότατα πηγαίνει όπως είναι τώρα. Ίσως τα Windows να θέλουν ένα φρεσκάρισμα, λίγο έτσι να μου δώσουν περισσότερο customization. Είμαι ενθουσιασμένος, επαναλαμβάνω, από τη μία ότι κρατάω ένα premium προϊόν, πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, βλέπετε στις λεπτομέρειες φινίρισμα, ηχεία, οθόνη, κάμερα, είσαι super. Από την άλλη, 680 ευρώ, αρκετά χρήματα. Πόσο όμως να έκανε η ναυαρχίδα της Nokia είναι, δεν ξέρω, μεικτά τα συναισθήματα για αυτό το κινητό, και το θέλω και δεν το θέλω. Θα ήθελα να το έχω στα χέρια μου, στη συλλογή μου. Τώρα για ένα και μοναδικό κινητό δεν ξέρω αν θα πήγαινα προς τα εκεί. Πάντως είναι μια αξιοπρόσεκτη επιλογή. Σας προτείνω να του ρίξετε μια ματιά, είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει ήδη στα καταστήματα, έχει κυκλοφορήσει. Τσεκάρετε το, ίσως και σε κάποια άλλα χρώματα, όπως π.χ. το μαύρο, να σας αρέσει περισσότερο. Δείτε τα 680, σκεφτείτε τις ανάγκες σας για πάρα πολύ καλές φωτογραφίες και βίντεο και αποφασίστε. Techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!